Πρώτα-πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας εδώ και σας ευχαριστώ γενικότερα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της πόλης για τη βοήθειά σας στο εγχείρημα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας. Είμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη του 21ου Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, ένα μεγάλο εγχείρημα για εμάς. Στόχος μας να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην πόλη με τη βοήθεια του Δήμου, της Περιφέρειας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και χορηγών και υποστηρικτών, τους οποίους, και το Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την διαχρονική τους βοήθεια και παρουσία όλα αυτά τα χρόνια. Ο 21ος Αγώνας Δρόμου τίνει φέτος να ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Ήδη υπάρχει ρεκόρ εγγραφών σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά και πιστεύουμε ότι το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της πόλης μας θα βρεθούν πάνω από 2.000 άτομα. Μιλάμε για αυτούς που θα τρέξουν, για αυτούς που θα περπατήσουν, καθώς και τους μικρούς μας φίλους με τους γονείς τους, τους συνοδούς τους, που θα τρέξουν ή θα περπατήσουν αυτό το 1,5 χιλιόμετρο. Υπάρχει μια καινοτομία στην οποία θα αναφερθεί ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αυτισμού. Κάθε χρόνο, όπως ξέρετε, ο Σύλλογός μας αφιερώνει μέρος των εσόδων, μεγάλο μέρος των εσόδων, σε μια ευπαθή ομάδα. Πέρσι ήταν ο καρκίνος, τα προηγούμενα χρόνια ήταν τη φυλή για το διαβήτη, για το ζάχαρο, για πολλά πράγματα. Είχαμε ξεκινήσει με το κοινωνικό παντοπολείο της πόλης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα να αφιερώνουμε τον αγώνα κάθε χρονιά σε μια ευπαθή κοινωνική ομάδα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δρομείς από όλη την Ελλάδα που έρχονται, έχουμε και διεθνείς συμμετοχές και μακάρι με τη βοήθεια τη δική σας και όλων, όπως είπα, των φορέων, ο αγώνας αυτός να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο πανελληνίως αλλά και διεθνώς. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το όραμά μας. Η Καλαμάτα, η πόλη που ζούμε, η Μεσσηνία, ο νομός που ζούμε, γίνεται πόλη πολιτισμού και ευελπιστούμε με τη βοήθεια όλων να γίνει πόλη αθλητισμού. Σας περιμένουμε, να μην πω περισσότερα, όλους το Σάββατο στις 6.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της πόλης, σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός και ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά το Δήμο Καλαμάτα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση και την Τροχέα, το Λιμενικό Ταμείο, όλους τους χορηγούς και τους υποστηρικτές. Ευχαριστώ. Η Καλαμάτα είναι έτοιμη να υποδεχθεί το Σάββατο 29 Απριλίου 2023 εκατοντάδες αθλητές από τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο, από την Ελλάδα σε μια διοργάνωση πολύ μεγάλη στον Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας. Μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για 21η φορά στην πόλη μας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μια διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός. Μια διοργάνωση προσελκύει το ενδιαφέρον δρομέων αλλά και ερασιτεχνών. Έχει καθιερωθεί στην περιοχή μας και διαφημίζει την πόλη μας. Μια διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται και φέτος από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτα στηρίζουμε προφανώς τις πρωτοβουλίες, είμαστε δίπλα, άλλωστε υποστηρίζουμε τον αθλητικό τουρισμό και αυτές οι εκδηλώσεις, όπως άκουσα, ρεκόρ συμμετοχών και αυτό μας αρέσει να ακούμε γιατί φέτος όλο για ρεκόρ ακούμε στην πόλη μας. Ρεκόρ συμμετοχών λοιπόν πάνω από 2.000 αθλητές σημαίνει μεγαλύτερη προβολή για την πόλη, μεγαλύτερα έσοδα αλλά και δυνατότητα στους κατοίκους εδώ να περάσουν όμορφα έτσι με ένα αθλητικό πολύ όμορφο απόγευμα. Ειλικρινά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε σε εσένα αλλά και σε όλα τα παιδιά του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας. Είμαστε υπερήφανοι για όλα αυτά που έχετε πετύχει για την πόλη μας, να ξέρετε. Και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας να σας στηρίζουμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχουμε ένα καλό αγώνα και με μεγάλα ρεκόρ. Ο αγώνας δρόμου που πρόκειται να διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στην πόλη της Καλαμάτας αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για την πόλη της Καλαμάτας, για τη Μεσσηνία αλλά και για όλη την Ελλάδα, θα λέγω, αφού προσελκύει κόσμο και αθλητές από κάθε μέρος της Ελλάδος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική οργάνωση η οποία προάγει τον αθλητισμό και συμβάλλει ουσιαστικά στην πνευματική και ψυχική υγεία του κόσμου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δίπλα σας σε αυτή τη δράση, όπως και κάθε χρόνο και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες προβάλλουν ιδιαίτερα τον τόπο μας στην Καλαμάτα. Να εκφράσω εγώ τα συγχαρητήριά μου σε όλη αυτή την διοργάνωση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και καταλαβαίνουμε όλοι μας πόση πολλή δουλειά χρειάζεται για να γίνει όλο αυτό το πράγμα
και μια διοργάνωση που κάθε χρόνο φέρνει όλο και περισσότερο κόσμο και επισκέπτεται στην πόλη μας, στην πόλη της Καλαμάτας. Και να καλέσω λίγο τον κόσμο, όλους, γυναίκες, παιδιά από όλες τις ηλικίες, να έρθουν το Σάββατο να συμμετέχουν σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Γιατί αυτός ο αγώνας δρόμου, όπως είναι, θα μας πείτε και στη συνέχεια, έχει χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Μπορούν να συμμετέχουν από μικρά παιδάκια, από μεγάλες ηλικίες, ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στον αθλητισμό και στα αγωνίσματα. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι. Θα θέλαμε εκπροσωπώντας στο Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Τόπο Μεσσηνίας να ευχαριστήσουμε τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας που για μία ακόμα χρονιά, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο και την ευαισθησία που έχει, αφιερώνει τα έσοδα του τον αγώνα και τα έσοδα του αγώνα, του 21ου αγώνα, στον Σύλλογο μας. Δεν είναι τόσο το οικονομικό σκέλος μιας τέτοιας ενός τέτοιου εγχειρήματος και μιας τέτοιας προσφοράς τόσο το σημαντικό όσο το ηθικό κομμάτι, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειές μας και γενικότερα στηρίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στον προηγούμενο αγώνα, την περσινή χρονιά, για μια δοκιμαστική, σε μια δοκιμαστική συμμετοχή συμμετείχαν αθλητές από τα Special Olympics Ελλάς του τοπικού προγράμματος Καλαμάτας. Φέτος, από εδώ και αρκετό καιρό, έχουμε κάνει την προσπάθειά μας μαζί με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Δρομέων Υγείας και θα υπάρχει συμμετοχή αθλητών των Special Olympics από τα τοπικά προγράμματα της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Πύργου και φυσικά από το τοπικό πρόγραμμα της Καλαμάτας. Ελπίζουμε να είναι μια εκδήλωση και ένας αγώνας τον οποίο θα τον ευχαριστηθούν οι αθλητές των Special Olympics και να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά τον Σύλλογο Δρομέων που στηρίζει τις προσπάθειές μας διαχρονικά. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ καταρχήν στο τεχνικό κομμάτι των αγώνων. Όπως είπε ο Πρόεδρος, έχουμε δύο αγώνες. Ο ένας είναι τα 10 χιλιόμετρα που περιέχει τρέξιμο και δυναμικό βάδι και ο παιδικός αγώνας 1500 μέτρα. Να περιγράψω λίγο τη διαδρομή. Ξεκινάμε από την κεντρική πλατεία στις 6.30 ώρα. Κατεβαίνουμε την Αριστομένους, δεξιά στην Μακεδονίας, αριστερά αμέσως κολλητά στο πάρκο μέχρι το Τζάμπο περίπου. Περνάμε την Λικούργο μέχρι το Τζάμπο αριστερά και μπαίνουμε στο χώρο του λιμανιού από την δυτική πύλη των Αποθηκών. Διατρέχουμε το λιμάνι μέχρι το Πανελλήνιο και εκεί στο ύψος του Πανελλήνιου μπαίνουμε στην Παραλιακή, στον Παραλιακό δρόμο μέχρι το Φιλοξένια. Εκεί είναι η αναστροφή και στην ίδια διαδρομή έχουμε την επιστροφή. Ο παιδικός αγώνας ξεκινάει και αυτός αμέσως μετά το ξεκίνημα των δύο προηγούμενων σειρών. Μετά τις 6.30 ώρα ξεκινάει και αυτός από την κεντρική πλατεία, κατεβαίνει την Αριστομένους μέχρι τη Μακεδονία, δεξιά στην Ψαρών, ανάστροφα στην Ψαρών, στο ύψος του μεταξύ διοικητηρίου και δικαστηρίων στη Σόλωνος, μπαίνει δεξιά και ανεβαίνει πάλι από την Αριστομένους μέχρι την κεντρική πλατεία. Ένα τέτοιο εγχείρημα για να έχουμε ασφάλεια στον αγώνα χρειάζεται πάρα πολλούς εθελοντές. Φυσικά, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Διεύθυνση της Τροχέας της Μεσσηνίας και μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία που θα βοηθήσουν σε αυτή τη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι εθελοντές που θα βρίσκονται πάνω στη διαδρομή του αγώνα θα προασπίσουν την ασφάλεια άμεσα των συμμετεχόντων. Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις συμμετοχές που έχουμε από τους εθελοντές και μεμονωμένους εθελοντές, αλλά και από συλλογικούς φορείς, όπως είναι ο Σύλλογος Παράδεισος, ο Μορφωτικός, το ΚΕΘΕΑ και άλλοι σύλλογοι, που βοηθούν κάθε χρόνο
με συμμετοχές στην εθελοντική ομάδα. Θέλω να κλείσω λέγοντας δύο λόγια για το σκοπό του αγώνα. Γιατί καμιά φορά υπάρχει και η αντίδραση του κόσμου στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ότι κόβουμε την κίνηση και τα λοιπά για τα αυτοκίνητα. Φαντάζει ένας αγώνας τέτοιου μεγέθους ότι γίνεται για αθλητικούς σκοπούς. Σίγουρα ο αθλητισμός έχει το πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά εξίσου και μεγαλύτερο σκοπό έχει η προβολή της πόλης. Όταν δούμε τις εικόνες που θα διατρέξουν το διαδίκτυο, που θα προέρχονται από χιλιάδες αναρτήσεις, πραγματικά χιλιάδες αναρτήσεις, που θα συνθέτουν το πάθος του δρομέα που θα τρέχει, τη χαρά του εθελοντή που θα προσφέρει, μαζί και με τον ενθουσιασμό του θεατή που θα παρακολουθεί τον αγώνα, θα βγει μια εικόνα της πόλης, που ίσως είναι η ομορφότερη εικόνα της πόλης, Δημαρχέ. Και αυτό θα αποτυπωθεί και θα γίνει μήνυμα ότι η πόλη της Καλαμάτας έχει ίσως την πιο όμορφη διαδρομή για να τρέχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι και να το τονίσω αυτό και χάρη στην επιμονή του Δημάρχου προσωπικά, του κ. Βασιλόπουλου, είναι πιστοποιημένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υπεραποστάσεων Δρόμων, την AIMS, ένα ρεκόρ το οποίο θα γίνει μεθαύριο, είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως. Είναι κάτι το οποίο έχει προσελκύσει και έχουμε πάει στο ρεκόρ εγγραφών και έχουμε και διεθνείς συμμετοχές από την Αγγλία, από την Πολωνία, έχουν έρθει και από τη Σλοβακία, θα έρθουν μεθαύριο αθλητές να τρέξουν. Σαν εκδομή να το συνδυάσουν, αναβλέποντας ότι είναι πιστοποιημένη, είναι ένα έξτρα κίνητρο, ξέχωρα την ομορφιά που μπορεί να έχει πόλη και διαδρομή, γι' αυτό. Είναι πιστοποιημένη διαδρομή και ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί είναι ένα, για πρώτη φορά γίνεται και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην ιστορία που λέγεται Αγώνας Δρόμου Καλαμάτας. Ευχαριστώ. Τα ρεκόρ. Τα ρεκόρ να σας πω ότι είναι το 31-55 του Παναγιώτου Καρούτζου πέρσι και το 38-15 της Δαγκλή Σοφίας του Γάση Λισού από το 2015 κρατάει αυτό. Φέτος πιστεύω ότι το ρεκόρ των αντρών τουλάχιστον θα πέσει. Από εκεί και πέρα οι γυναίκες περιμένουμε, θα δούμε.